Από φωτιά που άναψαν για να ζεσταθούν αστεγοί μετανάστες, φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα σε παγιά οικία παρά την Μητρόπολη Λάρνακας. Οι φλόγες ζώνουν το κτίριο και στην πυροσβεστική σημαίνει συναγερμός. Η κατοικία ήταν ακατοίκητη, αλλά φαίνεται να γινόταν χρήση της περιστασιακή από αστεγούς. Ανταποκριθήκαμε νεκρία πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς του Σταθμού Λάρνακας. Χρειάστηκε να κάνουμε και ανακλήση προσωπικού. Η μεγάλη πληθώχτιστη κατοικία λαμπαδιάζει από άκρη σε άκρη και οι πυροσβέστες με μάνικες επιχειρούν να δαμάσουν τις πυρηνές γλώσσες προτού απειλήσουν γειτονικά κτίρια. Οι ομάδες πυροσβεστικής μετά από πολλή προσπάθεια κατάφεραν και περιόρισαν την πυρκαγιά στην οικία. Η πυρκαγιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 7 το πρωί, αφού πρώτα κατέστρεψε ολοσχερός τον πρώτο όροφο και τη στέγη. Λόγω στατικών προβλημάτων αλλά και των μεγάλων ποσοτήτων νερού που έκανε χρήση πυροσβεστική ουδής μπορεί να εισέρθει στο εσωτερικό του κτηρίου, αν και εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο. Αφού εξασφαλιστεί η στατική επάρκεια της κατοικίας, θα γίνει και η διευθέτηση για είσοδο και η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Υπάρχει και πίσω κατάρρευση για να ενέργεια να βρούμε τους ιδιοκτήτες ή θα τους βρούμε ή ο Δήμος ήδη έχει ασφαλίσει το χώρο. Η πυρκαγιά στη Λάρνακα ανοίγει και πάλι το κεφάλαιο των αστεγών μεταναστών που έχουν πλημμυρίσει την Κύπρο. Δεκάδες είναι τα εγκατελειμμένα κτίρια που έχουν καταληφθεί ανά την επικράτεια για να προσφέρουν στέγη στους ταλέπορους αυτούς ανθρώπους, μέχρι ότι εξασφαλίσουν, εάν και εφόσον τα καταφέρουν, άδεια παραμονής και μία εργασία. Και όλα αυτά την ώρα που οι αφίξεις μεταναστών καταγράφουν αύξηση 82% σε σύγκριση με πέρσι, φτάνοντας τις 21.000. Στον αντίποδα, οι επιστροφές έφτασαν φέτος τις 7.500, αποτελώντας το 40%. Σε σχέση με τις αφίξεις, κατατάσσοντας την Κύπρο στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά αναλογία πληθυσμού.